Ωραία, ωραία. Ωραία. Τότε μαζευτείτε όλοι εδώ και εδώ. Θα συνεχίσουμε μαζί και θα πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα. Ελληνικά και ρεαλιστικά. Εκεί μα πείτε, θα μα πείτε. Ωραία. Πανέβη κανένα μέχρι πάνω στην. Είναι πάνω η επιτροπή. Είναι πάνω η επιτροπή. Αυτό είναι. Εγώ θα ανεβούμε κάποια στιγμή να σου πει κατά τη διάρκεια. Τα κατσίκα και του εμπορικού συλλόγου του Μαϊδα. Όμω είναι μονομένα, δεν θα είναι. Κανένα. Άρα. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε και την κυρία Καλλιόπη Βέτα, τη βουλευτή του νομού Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήρθε εδώ πέρα προφανώς να διαμαρτυρηθεί και να συμπαρασταθεί στους εμπόρους και βιοτέχνες, οι οποίοι κάνουν αυτή την, να πούμε, σαν τέλος πάντων κινητοποίηση για τα μέτρα. Μπορείτε να μας πείτε εδώ πέρα το λόγο ύπαρξής σας? Καλή χρονιά καταρχήν σε όλους, με δύναμη, υγεία και αλληλεγγύη. Δηλώνω την αμέριστη συμπαράστασή μου στους φορείς, στους παραγωγικούς του νομού μας, της Περιφερειακής Ενότητας και τους συλλόγους που ήρθαν εδώ να κάνουν μια ειρηνική αυτοκινητοπομπή, κρατώντας τα μέτρα ασφάλειας πάντα προς την περιφέρεια και να αποδώσουν ένα ψήφισμα, ένα υπόμνημα με τα αιτήματά τους, τα οποία είναι δίκαια. Είναι δίκαια γιατί αυτοί οι άνθρωποι από τον Οκτώβρη είναι κλειστοί χωρίς καμία παραπάνω βοήθεια για την περιφέρειά μας, για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αν και είμαστε τρεις μήνες κλεισμένοι. Δηλώνω λοιπόν τη συμπαράστασή μου. Ελπίζω ότι θα ακουστεί η φωνή τους για να μπορέσουν να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν με αφανισμό. Κινδυνεύουν με αφανισμό όλη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πάμε για αυτοκοποίηση. Πάμε για ερημοποίηση της περιοχής δεδομένου και της βίαιης απολιγνητοποίησης. Ένας από τους ιδιοργανωτές, ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Κοζάνης Νίκος Αρής, βρίσκεται και αυτός εδώ στην πορεία που θα γίνει τη διαμαρτυρία εκ μέρους των συλλόγων όλων και των φορέων, και θέλω να μας πει δύο λόγια για την σημερινή εκδήλωση. Συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το κάλεσμα του εμπορικού κόσμου, του επιχειρηματικού κόσμου, έτσι ώστε να δηλώσουμε όσο πιο έντονα γίνεται την αγανάκτησή μας, την απόγνωσή μας, γιατί δυστυχώς μετά από τρεις μήνες καραντίνα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Με τη σημερινή μας αυτήν διαμαρτυρία θέλουμε να τονίσουμε με όλους τους τόνους, προς όλους τους υπεύθυνους, ότι δυστυχώς οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο. Αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός αυτής της ειρηνικής, με όλα τα μέτρα, το επαναλαμβάνω, με όλα τα μέτρα και με προσοχή, της διαμαρτυρίας μας. Να διατρανώσουμε, να τονίσουμε με όλους τους τόνους ότι δεν αντέχει άλλο ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής μας. Ευχαριστώ. Μπαστίνας Γιάννης, πρόεδρος καφετηριών εστίας Κοζάνης. Σήμερα εδώ μαζευτήκαμε όλοι οι επαγγελματίες της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης να διαμαρτυρηθούμε για την οικονομική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Θέλουμε τη βοήθεια του κράτους να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας και να επιβιώσουμε. Αθανασιάδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων και Τουριστικής Μακεδονίας. Τι θα γίνει σήμερα, τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί μαζευτήκατε? Είναι μια κατάσταση για να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας και την αγανάκτησή μας για το πλήσιμο των καταστημάτων. Φυσικά τώρα είναι ολικό το lockdown σε όλη την Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα περισσότερο δίνουμε έμφαση στη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι όλοι οι τοπικές φορείς, οι παραγωγικές δυνάμεις, οι εμπορικές του τόπου μας, για την περαιτέρω ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής μας. Είμαι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδος. Μαζευτήκαμε εδώ στην έξοδο προς την περιφέρεια στην Κοζάνη σήμερα να προεδρώσουμε ένα ψήφισμα και μια διαμαρτυρία για τα γίγνεσθε στο εμπορικό επιχειρήν του νομού Κοζάνης. Ξέρετε ότι ο νομός Κοζάνης είναι ο πιο επιβαρημένος νομός που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Ζητούμε μεγαλύτερη και καλύτερη μεταχείριση από την κεντρική εξουσία ως προς τα δίκαια αιτήματά μας. Πιστεύω ότι η συγκέντρωση με αυτόν τον τρόπο που εξελίχθηκε δεν βοήθησε βέβαια και ο καιρός,
είμαστε κοντά στον εμπορικό κόσμο της πόλης μας.